Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Ξέρετε, μέσα στην πανδημία, στον κορονοϊό, όλες οι πολιτιστικές δράσεις έχουν παγώσει. Δεν υπάρχουν παραστάσεις σε θέατρα, προβολές σε κινηματογράφους. Ωστόσο, όποιος αγαπά το θέατρο, την υποκριτική, το σανίδι, νομίζω ότι δεν το βάζει κάτω και πάντα βρίσκει τρόπους να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά και αυτό που του αρέσει. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ταβερναράκη, τον Δομήνικο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας στο Δήμο Μαλεβιζίου, αν εκεί στο Μαλεβίζι κάτι και οι πολίτες αγαπούν το θέατρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλη την Κρήτη που μας ακούει και μας βλέπει. Βεβαίως αγαπάνε το θέατρο στο Μαλεβίζι. Η ομάδα είναι ενεργή τώρα από το 2015 με πολίτες του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει έτσι την ομάδα, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο οι συμμετέχοντες, αλλά και τα χωριά τα οποία πηγαίνουμε και παίζουμε στο Δήμο Μαλεβιζίου, πάντα μας υποδέχονται εγκάρδια, η φιλοξενία είναι απίστευτη και είναι χαρά και τιμή μας που, ειδικά εγώ, που είμαι υπεύθυνος στην ομάδα αυτή και βιώνουμε αυτή την όμορφη διαδικασία με τα παιδιά στην ομάδα. Να πούμε, κύριε Ταβερναράκη, ότι στην θεατρική ομάδα συμμετέχουν εραστέχνες ηθοποιοί και γι' αυτό το λόγο έχετε προβεί και σε ένα ευρύ κάλεσμα προκειμένου να συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι πολίτες από εκεί, από την περιοχή, και να γνωρίσουν βέβαια τον θέατρο. Οπότε οι πρόβες συνεχίζονται κανονικά αυτό το διάστημα με αποστάσεις? Δυστυχώς ναι, δεν συνεχίζονται μέχρι πρότινος, δηλαδή. Μας απαγορεύτηκε κάθε συνάθρηση. Μέχρι πριν 2 εβδομάδες συνεχίσαμε κανονικά τις πρόβες μας, βέβαια ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα με προσοχή, με αντισηπτικά, με αποστάσεις. Ναι. Βέβαια το θέατρο τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αποστάσεις, αλλά αναγκαστικά, επειδή τώρα είμαστε ακόμα στο διάβασμα, ψάχνουμε να βρούμε το φετινό μας έργο για το καλοκαίρι. Οπότε έχει βοηθήσει, τι λέμε τώρα, έχει βοηθήσει η πανδημία να κάτσετε σε ένα γραφείο, να ανοίξετε βιβλία για να προετοιμαστείτε? Ναι, αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι αλήθεια. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, εξυπηρετεί αυτό, αλλά εντάξει, δεν εξυπηρετεί όλους σας, γιατί λείπει πάρα πολύ στην ομάδα. Τους λείπει η συνάντηση, συναντήσεις που έχουμε και οι πρόβλημα μας και το πώς περνάμε. Είναι πραγματικά αγχολητικό, μας κάνει και ξεβέβαια. Ακριβώς, είναι μια ψυχοθεραπεία κατά κάποιο τρόπο για όλους σε μια δύσκολη περίοδο. Βέβαια, κύριε Ταβερναράκη, είτε είσαι επαγγελματίας ηθοποιός, είτε είσαι ερασιτέχνης, είτε ανήκεις στο κοινό, πονάς για αυτή την κατάσταση, για το γεγονός ότι τα θέατρα παραμένουν κλειστά. Ναι, αυτό είναι γεγονός πραγματικά. Αν και η διασπορά βέβαια εντός των θεάτρων ήταν περιορισμένη. Ναι, όντως ήταν περιορισμένη, αλλά το τραγελοφικό της υπόθεσης ήταν ότι μπορούσες να μπεις στο αεροπλάνο, ας πούμε, με άλλους 100 και να κάτσεις δίπλα στο πλάνο, αλλά δεν μπορούσες να πας να παρακολουθείς μια θεατρική παράσταση, ας πούμε. Η διασπορά στο θέατρο για μένα είναι λίγο αντίθετη διαφόσον όλοι τηρούν τις αποστάσεις, φοράνε τις μάσκες τους κλπ. Γιατί εμείς πέσαμε το καλοκαίρι, ο Δήμος Μαλεβιζίου ήταν η εξαίρεση στον κανόνα, να το πω έτσι. Ο Δήμαρχος πραγματικά είχε όλη την καλή διάθεση και μας άφησε να πάμε να παίξουμε στους εξωτερικούς πρωτοχώρους, έτσι μιλάμε για το καλοκαίρι. Και τηρούσαμε όλα τα μέτρα, βέβαια. Οι άνθρωποι έρχονταν και οι καρέκλες είναι 1-2 μέτρα η καθεμία σε μεγάλες πλατείες στα χωριά του Μαλεβιζίου. Και έτσι καταφέραμε φέτος εμείς, παρόλο που ας πούμε, στο Δήμο Ηρακλείου δεν μπορούσαν να γίνουν παραστάσεις, εμείς καταφέραμε στο Μαλεβίζι και πήγαμε στα χωριά και προσφέραμε τη χαρά στον κόσμο και η χαρά ακόμα μεγαλύτερη η δική μας που μπορέσαμε να παρουσιάσουμε το έργο μας. Να απευθύνεται ένα κάλεσμα. Πρόβες δεν γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο προγραμματισμός και τα τηλέφωνα δεν χτυπούν για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην ομάδα. Έτσι, ακριβώς έτσι. Βεβαίως, είναι ο κάλεσμα και η ομάδα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ειδικά δημότες του Δήμου Μαλεβιζίου, στους οποίους και απευθυνόμαστε ως επιτοπλίστων. Το θέατρο είναι χαρά για τον άνθρωπο πραγματικά. Υπάρχουν ενήλικες που έρχονται και μου λένε, μα εγώ δεν μπορώ, δεν τα λέω. Λέω, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Αν θα βγείτε πάνω στη σκηνή, αυτό αφήστε να το κρίνω εγώ. Αλλά πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Όπως οι όλοι συμμετέχοντες, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λένε. Ότι είναι
η ψυχανάλυση μας, η ψυχοθεραπεία μας, η εβδομαδιάτικη. Μία αγαπημένη φράση από κάποιο θεατρικό έργο του κυρίου Ταβερναράκη ή σας πιάνω απροετοίμαστο. Τώρα ναι, η αλήθεια είναι ότι με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο. Την επόμενη φορά δεν θα χαθούμε, την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη φράση. Λοιπόν, ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,